Προστί σήμερα που ήδη βαδίζουμε στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, ενός αιώνα που μάλλον θα είναι ο αιώνας που θα διαψεύσει τις μεγάλες προσδοκίες της ανθρωπότητας, γυρνάμε στον Θεόφιλο Καΐρη, έναν στοχαστή σε μια μικρή περιφερειακή χώρα της Ευρώπης και μελετάμε, σχολιάζουμε και προβληματιζόμαστε για τη ζωή και το έργο του. Η απάντηση είναι νομίζω προκλητικά προφανής. Το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη να διαπιστώσουμε ότι σε καιρούς εξίσου γκρίζους και απογοητευτικούς υπήρξε κάποιος που παρά τις εσωτερικές του αντιφάσεις, ποιος άλλωστε δεν ζει με τις αντιφάσεις του, εργάστηκε με αυταπάρνηση για την πνευματική ανάταση και όχι μόνο του έθνους. Αλλά τουλάχιστον στο θέμα αυτό, ο Καΐρης δεν υπήρξε η εξαίρεση, αλλά μία ακόμα περίπτωση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Εξαίρεση αποτέλεσε εν τούτης ο Καΐρης σε πολλά, κάποια από τα οποία ήδη μνημονεύτηκαν. Ένα από αυτά, ο τρόπος με τον οποίο πολιτεύθηκε στο νεαρό ανεξάρτητο κράτος, ένα κράτος το οποίο αντί ως όφιλε να αναπτύξει μια γέφυρα επικοινωνίας με το ευρύτερο διαφωτιστικό κίνημα της ύστερης τουρκοκρατίας, ώστε να αντλήσει γνώσεις, εμπειρίες και ιδεολογικά ερίσματα, επέλεξε να σταθεί μετέωρο στην άλλη πλευρά ενός ρήγματος, μιας ασυνέχειας, που έκτοτε, σαν τεράστια πληγή, μοιάζει να σηματοδοτεί τις κάποτε παιδικές και τώρα πλέον χρόνιες ασθένειες του έθνους μας. Ερανίζομαι όσα εύστοχα σημείωνε σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα πριν σε μια ανάλογη συνάθρηση που στόχευε και τότε στην επιστημονική προσέγγιση της ζωής και του έργου του Καΐρη και όχι στην φιλοτέχνηση εντυπωσιακών αλλά εφήμερων και τελικά ανούσιων προς χάρη εντυπώσεων αγιογραφιών, ο Βασίλης Κύρκος. Έγραφε. Ο Θεόφιλος Καΐρης έζησε σε μια χώρα που παράπαιε από τα τραύματα ενός μακροχρόνιου απελευθερωτικού αγώνα και έπραξε σε μια κοινωνία που τιμάστιζε η άγωνη αρχαιοπληξία του λογιοτατισμού. Ο διαφωτισμός στην ελληνική Ανατολή και ιδιαίτερα στην μικρή και καχεκτική ελεύθερη Ελλάδα είχε ιτηθεί. Ο Θεόφιλος Καΐρης είναι ένας από τους ελάχιστους συνεχιστές του ιτημένου φιλελεύθερου πνεύματος μέσα σε μια κοινωνία που το είχε απομονώσει από τις διαδικασίες της κοινωνικής πρόοδου. Αυτό το φιλελεύθερο πνεύμα είναι ενδεχομένως μία από τις δυνάμεις εκείνης που οδήγησαν τον Θεόφιλο Καΐρη στη σύλληψη και τη διατύπωση της έννοιας του ενήλου, μιας άειλης φυσικής οντότητας που πρωτοεμφανίζεται στη χειρόγραφη φυσική του στα τέλη της πρώτης δεκαετίας ή στις αρχές της δεύτερης δεκαετίας του 19ου αιώνα, αλλά τον αποσχολεί ως προς τις ιδιότητες και τη δράση της για πολύ καιρό αργότερα. Η υπόθεση του ενήλου δεν είναι φυσικά προϊόν παρθενογένεσης. Αρκεί μια πρόχειρη ανάγνωση του καταλόγου της βιβλιοθήκης του Καΐρη για να αντιληφθούμε πως πρόκειται για μια έκφραση στο πλαίσιο της δικής του φιλοσοφικής θεώρησης, ιδεών που ήδη διατυπώνονται και διαχέονται με σχετική επιτυχία στους κύκλους όσων διακονούν τη φυσική φιλοσοφία στον χώρο της κεντρικής Ευρώπης. Μιλάμε ακόμα εν πολλής για φυσική φιλοσοφία και όχι για φυσική επιστήμη, παρά το γεγονός ότι το πείραμα και ο ορθός λόγος αποτελούν τα βασικά εργαλεία όσων μοχθούν για να μελετήσουν τα φυσικά φαινόμενα εκείνη την περίοδο. Παράλληλα, ο δάσκαλός του Βενιαμίν Λέσβιος είχε ήδη διατυπώσει την υπόθεση του πανταχυκίνητου για τις αποκλίσεις και τις συνάφειες των δύο αυτών ριζοσπαστικών για τα ελληνικά δεδομένα προτάσεων. Μας μιλά στη συνέχεια στο συνέδριό μας ο Χρήστος Ξενάκης. Το ένυλο θεμελιώνεται σε μια γενικότερη θεώρηση του Καΐρη, ο οποίος φαίνεται να αποδέχεται την άποψη ότι η θεωρητική, φιλοσοφική και η εμπειρική επιστημονική γνώση συναρθρώνονται σε ομόκεντρους κύκλους, δεν αποτελούν αυτοτελείς, απομονωμένους μεταξύ τους κλάδους. Μια θεώρηση που τότε αποτελεί κοινό τόπο τόσο στους Ευρωπαίους επιστήμονες του διαφωτισμού, όσο και στους Έλληνες λογίους που επιχειρούν μια εκλεκτική αφομοίωση της φυσικής σκέψης του καιρού τους και την κοινοποίησή της στην καθημάς Ανατολή. Αυτό άλλωστε γίνεται εν μέρει εμφανές με την ένταξη στο κείμενο της γνωστικής του ακόλουθου ορισμού της επιστήμης. Έναν ορισμό που ανέφερε και την πρώτη μέρα του συνεδρίου ο κ. Καράς. Επιστήμη εστίν ως προς το επιστητόν μεν θεωρουμένη, άθροισμα ή σειρά αλληλενδέτων αποδεδειγμένων αληθιών, εξαρχών μεν αυτοβεβαίων προερχομένων, την δε μεταλόγου θεωρίαν την ως υπόθεση νεκουσών. Όθεν και γνώσεις επιστημονική ονομάστησαν,
όσε τη θεζητήσεω και ευρέσεω των περιττή αληθιών με τα λόγου στοχάζονται. Αυτό τον ορισμό για την επιστήμη φαίνεται να είχε κατά νου ο Καΐρης όταν συγγράφει το ακόμα χειρόγραφο έργο του «Πραγματεία φυσικής επιστήμης», όπου εισάγει την έννοια του ενήλου, απαιτείται και γι' αυτό, όπως πολύ εύστοχα επισήμανε στην προηγούμενη εισήγηση ο κ. Καρανάσκιος, μια σχολιασμένη έκδοση, έστω και σχεδόν δύο αιώνες μετά τη σύνταξη του πρωτοτύπου, και κατατίθεται η πρόταση, σαν συνέχεια και της δικής του επισήμανσης, για τη δημιουργία μιας άτυπης ομάδας που θα εργαστεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ας μας επιτραπεί εδώ μια παρένθεση που ενισχύει κατά την άποψή μας την ιδέα ότι το έργο του Καΐρη δεν αποτελεί πλήνθους και κέραμους ατάκτους ερημένους, αλλά συνθέτει ένα άρρητο μεν αλλά ενιαίο σύστημα, μια ιδέα που μέχρι τώρα δεν έχει τύχει της ανάλογης επεξεργασίας. Υποστηρίζουμε ότι μια προσεκτική ανάγνωση του έργου του Καΐρη μπορεί να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα πως ο πυρήνας της διατύπωσης του Καΐρη για το ένυλο υπενήσεται τη θεμελιώδη θέση της καϊρικής θεοσέβειας, δηλαδή της εγγενούς τάσης της ψυχής προς το Θείο. Διατυπώνουμε με τον τρόπο αυτό όχι μια βεβαιότητα, αλλά μια υπόθεση εργασίας που απαιτεί φυσικά προσεκτική εξέταση των ιστορικών τεκμηρίων, καθώς όπως όλοι συμφωνήσαμε και εδώ, είναι τα μόνα που μπορούν να μιλούν. Το ένυλο, στο οποίο αντικατοπτρίζονται όχι μόνο οι απορροές της γαλλικής μηχανοκρατίας, αλλά και η αρχαιολογική άρνηση για την ύπαρξη του κενού, ορίζεται ως εξής. Περιπάντα τα υλικά μόρια εκάστου σώματος και επομένως περιπάν σώμα και περιπάν του σύμπαντος μόριων, εν υπάρχει ρευστόν τι, ένυλον ονομαστέν, εις πάντα τα σώματα ευρισκόμενων και επί πάντων ενεργούν. Πρόκειται, όπως σημειώσαμε και προηγουμένως, μαζί με το πανταχυκίνητο, για τις ουσιαστικά μοναδικές συμβολές με στοιχεία πρωτοτυπίας της ελληνικής επιστημονικής σκέψης κατά τον λεγόμενο μακρύ 18ο αιώνα, που τερματίζεται με την έναρξη της Επανάστασης του 1821. Ωστόσο, εκτιμούμε ότι εκκρεμεί μια συστηματική αναζήτηση των πηγών της ιδέας του ενήλου στα κείμενα που μελέτησε ο Καΐρης κατά τη διάρκεια των σπουδών του στην Ιταλία και κυρίως στα έργα του Γιουζέπε Γκατέσκι και Τζιαμπατίστα Μορατέλη, που εκδόθηκαν στην Πίζα και στην Βενετία εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 1805 και 1803. Αντίτυπα των βιβλίων αυτών εντοπίζονται στην προσωπική βιβλιοθήκη του Καΐρη και επομένως μένει στους ερευνητές να τα αναζητήσουν και σήμερα και να προχωρήσουν σε μια προσεκτική αντιπαραβολή των κειμένων του Καΐρη και των δύο αυτών βιβλίων, προκειμένου να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν συνάφειες ή αποκλίσεις μεταξύ αυτών των κειμένων. Η αίσθησή μας ότι το ένυλο αποτελεί μια οντότητα με σαφώς πλουσιότερη στοχοθεσία από αυτή που το αποδίδεται, εδράζεται και στο εξής χωρίο της γνωστικής. Επειδή δε τα των σωμάτων μόρια επί των αισθητηρίων ενεργούντα απόντα εστίν από του τόπου ενώ ενεργεί, ως μηδόλος αυτή συνερχόμενα, ανάγκη πάσα ή να ρευστούν τι δοθεί τα φαινόμενα των σωμάτων, περικυκλούν μόρια και τα σπροβολάς αυτών μετοχετεύουν. Τα περί τα σωματικά τίνιν μόρια, τούτο ρευστών, επί του περί τα νευρικά στυλάς προσβάλλον μεταβολήν τεινά, ή δόνησιν αυτό εμπιεί. Το ενδιαφέρον στο ανωτέρο χωρίο είναι το γεγονός ότι ο Καΐρης αποφεύγει να κατονομάσει το ρευστό ως το ένυλο, αν και η γνωστική αποτελεί μεταγενέστερο έργο της φυσικής. Οφείλεται αυτό ίσως σε κάποια προβλήματα που εντωμεταξύ είχαν διαπιστωθεί ως προς τη σύσταση και τις ιδιότητες του ενήλου. Φαίνεται πως η καταφατική απάντηση στο ερώτημα αυτό έχει σημαντικές πιθανότητες να είναι αληθής. Το ένυλο, αν και ριζοσπαστικό στη σύλληψή του, έχει σαφώς από φυσικής απόψεως ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες κατά καιρούς επισημαίνονται όχι τόσο στην περίπτωση αυτή από τους αντιπάλους του Καΐρη, που εστιάζουν την κριτική του στα θέματα που άπτονται της θεοσέβειας, αλλά από τους μαθητές του, ιδιαίτερα τον Πέτρο Ζάνο και τον Δημήτριο Καραγιαννάκη. Ο Ζάνος θέτει το ερώτημα σε επιστολή του γραμμένη το Δεκέμβριο του 1840. Πώς εξηγήθη δια του ενήλου το ψυχολογικό εκείνο πρόβλημα, τι είναι τρόπο η ψυχή ούσα άειλος μετά των υλικών όντων κοινωνεί? Εν γέννη μένει ανεπίλητος η παράγραφος 453 της Φιλοσοφίας, η οποία έχει ούτως. Εάν δε παρατηρήσουμε ότι η ψυχή μόνον από των διαφόρων όντων λαμβάνουσα, αυτή και τας ενίας και τας κρίσης και τας διανοίας παράγει,
και ότι τα αυτά φαινόμενα των ενεργειών του περί τα νεύρα ενήλου, ίον ασώματα εσύ, βεβαιούμεθα ότι δυνατόν την ψυχήν το σώμα της συνδιατίθεστε, και ότι ως αυτή δια των του περί τα νεύρα ενήλου φαινομένων, το σώμα της συμμεταβάλλεται ούτω και τούτο δια των ενεργειών αυτής συναλλιούστε. Το 1842 ο Γρηγόριος Δεσποτόπουλος γράφει από την Αθήνα, αναφερόμενος μάλλον στον Ξαβέριο Λάντερερ, καθηγητή της χημίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι ιατροχημίας καθηγητής, ελθόν ήδη από Παρισίους και Γερμανίαν, μας είπεν ότι πολλοί των σημερινών φυσικών λέγουν ότι το φως, θερμογόνων, μαγνητικών ρευστών κλπ. Είναι τροποποίησης του ηλεκτρικού ρευστού, ώστε πλησιάζουν να δεχτούν το ένυλον ως αιτίαν όλων αυτών των φαινομένων. Μια υπερβολή φυσικά του μαθητή προς τον δάσκαλο, που όμως υποδηλώνει αφενός ότι το ένυλο, αν και άγνωστο ως ένυλο στον ευρωπαϊκό χώρο, βασίζεται, όπως προείπαμε, σε ανάλογες υποθέσεις που διατυπώθηκαν τον καιρό εκείνο, αλλά και με περισσότερη αυτή τη φορά σαφήνεια την πρόθεση το ένυλο να αποτελέσει τη βάση για την διατύπωση μιας ενοποιημένης φυσικής θεωρίας. Ο Καραγιαννάκης, σε επιστολή του γραμμένη το 1849 από τη Σύρο, ρωτά: «Εντεύθεν άλλο ζήτημα. Υπάρχει κενόν. Όλα τα φαινόμενα βεβαιούσι σήμερον ότι μεταξύ όλων των μορίων του σύμπαντος υπάρχει λεπτοτάτη της ουσία το ένυλο, ήπιο εθύρ. Αλλά αυτό το ένυλο δεν έχει μόρια αφιστάμενα προς άλλη. Και αν μεν δεν έχει, και ούτως υπήν όλο το σύμπαν είναι πλήρες, τότε πώς ένα μόριον ενήλου δύναται να κινηθεί? Εάν δεν έχει, τότε υπάρχει πραγματικός τόπος κενός ή το κενόν, και επομένως το διάστημα της ύλης άνευ ύλης». Σαφώς εδώ ο Καραγιαννάκης, που και από άλλα στοιχεία προκύπτει ότι αποτελεί έναν από τους πλέον συστηματικούς μελετητές του καϊρικού έργου, ταυτίζει το ένυλο με τον εθέρα. Ενώ λίγο αργότερα θα απαντήσει με ευγενικό αλλά απόλυτο τρόπο στην επιστολή του Καϊρη, όπου αυτός προσπαθεί, πρόχειρα είναι η αλήθεια, και διαγραμματικά να δώσει κάποιες απαντήσεις και την οποία θα διατρέξουμε σε βασικά τη σημεία στη συνέχεια. Νομίζω ότι το της ολκής δεν είναι καλώς προσδιορισμένο. Το ένυλο ή είναι ύλη ή δεν είναι. Αν είναι ύλη, πώς ενεργεί επί άλλης ύλης? Αν δεν είναι ύλη, τότε επ' αληθείας το ζήτημα αλλάζει και άλλη σειρά επέρχεται σκέψεων. Απαντώντας στα επίμονα κατά καιρούς ερωτήματα των μαθητών του, ο Καΐρης σημειώνει απευθυνόμενος στον Καραγιαννάκη: «Εις δε περί διαστήματος πολυθρύλητων ζήτημα απατών, προς το παρόν διολίγων, λέγω ότι δύναται της να αποδώσει ως κατηγορούμενον γενικότατον και πραγματικός υπάρχον εις το σωματικόν τούτο σύμπαν την έκταση. Θεωρών αυτήν ως γέννημα του περί τα υλικά μόρια ενήλου, του την ύλη ειδοποιούντος και επομένως το σύμπαν τούτο και έκαστον μόριον αυτού διαμορφούντος και έκαστον σώμα συνεπεκτείνοντος». Και το 1847 γράφει στον Πέτρο Ζάνο: «Αν ήξευρον ότι ευρίσκεται στην βιβλιοθήκη του βιβλίων το φιλοσοφικόν του σελίγου περιέχον σύστημα, ήθελον το ζητήσω προς καιρόν, διότι πολλοί επεθύμουν να γνωρίσω και τούτο πριν εκθέσω τα περί ενήλου το κούνταν». Και εδώ μια ένδειξη ότι ο Καΐρης συνθέτει το ένυλο και τις αποδιδόμενες ιδιότητες σε αυτό, βασιζόμενος σε κείμενα όχι τόσο πειραματικής φυσικής, όσο σε κείμενα φυσικής φιλοσοφίας. Ενώ δύο χρόνια αργότερα προσθέτει: «Πάντες φίλοι μου ομολογούσιν ότι η ολκή είναι ιδιώτης της ύλης. Ιδάλλως ανεξήγητος άφη της ύλης ολκή, κατέστησεν αναγκαίαν και τη του ενήλου, της πνευματικοδεστέρας τάχτης της ύλης». Κύριε Βλαντάκη, με συγχωρείτε, να γίνεται να συντομεύουμε, γιατί έχω δει το χρόνο. Έχω ακόμα δύο λεπτά. Τελειώνω. Υπόθεση ή της πανελάχιστων μόριων της ύλης, ως άλλη ατμοσφαίρα φωτός περικυκλούσα και τα ελάχιστα σώματα και τα μέγιστα του σύμπαντος μόρια περιβάλλουσα, διενεργεί επί των μακράν απόντων σωμάτων της ύλης στην ολκή. Και δι' αυτής μόνης της υποθέσεως επιχειρήστημε, ως είδας να εξηγήσουμε τα εν το σύμπαντι παμπληθή και ποικίλα φαινόμενα. Θεωρούμε ότι η παράγραφος που μόλις αναγνώσαμε μας δίνει την ευκαιρία να απαντήσουμε με ένα βαθμό βεβαιότητας το ερώτημα ότι ο Καΐρης, αφενός μεν θεωρούσε το ένυλο ως ένα αποφασιστικό βήμα προς μια ενοποιημένη θεωρία της φύσης, και αφετέρου ως μια άειλη συγκρατεί με τη δική του ορολογία
πνευματικοδεστέρα οτότητα, η οποία όχι μόνο λειτουργεί ως φορέας μεταφοράς της δράσης ενός υλικού σώματος σε ένα άλλο, όσο μεγάλη και να είναι η μεταξύ τους απόσταση, αλλά πιθανότητα και ως εκείνη η ουσία που συνδέει άμεσα και οριστικά το Θεό με τα κτίσματά του. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, ο Καΐρης αποδίδει αυτή τη σχέση στην ύπαρξη μιας θεοσεβικής δυνάμεως που διαθέτει ο άνθρωπος, όπως αντίστοιχα ο ίδιος αναφέρει, διαθέτει ορατική ή ακουστική δύναμη, δυνάμεις φυσικές. Πάντως, φαίνεται ότι ο Καΐρης επιθυμούσε να επεξεργαστεί περισσότερο τα λεπτά σημεία αυτής της υπόθεσης, γνωρίζοντας προφανώς τις αδυναμίες και τα προβλήματα που ανακύπτουν από αυτή. Φαίνεται, τουλάχιστον από τα τεκμήρια που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας, ότι ο Καΐρης δεν είχε τη μικρή αυτή πολυτέλεια να ασχοληθεί εμπεριστατωμένα με το θέμα αυτό πριν αναχωρήσει από αυτόν τον κόσμο, όπως ο ίδιος είχε σημειώσει. Αποτιμώντας τη συνεισφορά του, θα λέγαμε πως μπορεί να μην έδωσε μια οριστική απάντηση σε ένα θέμα που ας ομολογήσουμε ακόμα απασχολεί τους επιστήμονες και που άλλωστε κανείς δεν θα περίμενε να την έχει δώσει με τις γνώσεις και τα μέσα της εποχής. Αλλά κατέθεσε και αυτός τη δική του όχι αμεληταία συμβολή. Γι' αυτό και για πολλούς άλλους λόγους κλείνουμε τη σύντομη παρουσίασή μας παραλλάσσοντας μια δική του φράση και προκαλώντας ίσως ένα χαμόγελο ή το θυμό του για την κατά τη γνώμη του ασέβειά μας από τον κόσμο που βρίσκεται. Θεόφιλον σέβου. Σας ευχαριστώ πολύ.